Καλησπέρα σας. Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Αποκλειστικά για τον Πασχαλάκη ήρθε? Ναι ή όχι? Ψηφίστε οι υπόλοιποι, θα απαντήσω ο Μιχάλης. Γιατί μπορεί να έρθει αποκλειστικά για έναν? Για ποιον άλλον ήρθε? Τώρα, εγώ αναρωτήθηκα για τον Μιχάλη, δεν ήξερα με το παλικάρι. Για Ελληνάκι αγριεμένο το είχα κιόλας, να πούμε, είναι και παθιάρικο. Στην Εθνική Αλβανία παίζει. Όχι, παίζει στην Εθνική Αλβανία. Το χάσαμε τον Μιχάλη, μπορούσε να παίξει στην Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, ναι. Όπου για χθες είναι άκριστος, ενώ την προηγούμενη φορά ήταν καλός, ήταν παιχταράς. Αλλά τέλος πάντων. Ήρθε να δει το Πασχαλάκι, δεν είχε άλλον. Εντάξει τώρα, ναι, μην κοιτάς ποιοι παίξανε, πώς δεν έχει άλλο, μπορεί να τσεκάρει. Μισό λεπτό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι. Και μου έρχεται στο Χαριλάο να δει τον τερματοφύλακα. Είναι ένα θέμα. Να το ψάξουμε, ρεπορταζιακά εννοώ. Αλλά θα μπορούσε να δει τον Βίρατζη, γιατί θέλω να πω, δεν είναι... Μην το δένεις αποκλειστικά. Μην κοιτάς ποιοι παίξαν, ποιοι δεν έπαιξαν. Και εκτός από αυτό, και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που λες, okay, ζώντας στην Αθήνα, είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ενώ εκεί έπρεπε να κάνει ταξίδι. Εντάξει κύριε Τσοχό, το αναρωτηθήκαμε για ποιο λόγο ένας Έλληνας έπαιξε χθες. Και μακάρι, ναι. Μ' αρέσει εμένα ο προπονητής, δεν μας έχουν συνηθίσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή την ίδια μέρα έχει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και Άρης ΠΑΟΚ. Πώς τα έφερε και η μοίρα, το είχε αυτά τα δύο παιχνίδια. Λοιπόν, και ο εκλέκ τώρα στις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου ήρθε στη Θεσσαλονίκη να δει το Άρης ΠΑΟΚ. Μπράβο. Μ' αρέσει. Ναι. Ο Μπογιέτ. Αλλά τέλος πάντων, άσε τον Μπογιέτ, άσε και τον Παγιέτ. Και σε περιμένουν όλοι. Ναι, με περιμένουν όλοι. Για να μας πεις, αν ήταν κόκκινη στον Μιχάη στη φάση του Καμαρά ή όχι. Τον πρώτο μήχρονο. Πλάκα κάνω. Για το μάτς θέλω να μας πεις. Μιχάλη, τι γίνεται, καλά? Καλά. Δεν προλαβαίνεις. Λες και έχω πάρει κανένα αυτό. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Ούτε εγώ δεν προλαβαίνω τη σκέψη μου. Δεν ξέρω γιατί. Είμαι σε καλό mood. Πώς σου φάνηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης? Πώς πέρασες εσύ στη Λεωφόρο? Καλά. Καλά. Δεν είχε φασαρίες, φυσικά πράγματα. Με τι πήγες? Μάτς δεν ήταν καλό. Με τι πήγες? Ένα υποφερτό πρώτο ημίχρονο, ένα κακό δεύτερο. Με τι πήγα? Ναι. Με αυτοκίνητο. Είναι η συνέχεια της κουβέντας που κάναμε προχθές. Τρώγοντας. Δεν πήγες... είχα πάρει τα μέτρα μου. Δεν πήγες με μηχανή? Μηχανάκι. Ναι, είχα πάρει τα μέτρα μου. Ναι. Λοιπόν. Κακό δεύτερο ημίχρονο, συμπαθητικό πρώτο. Θα φανταστώ, 8 τελικές όλες και όλες, 4-4. Ενώ ξεκίνησε πολύ καλά, δηλαδή βλέπεις τα πρώτα 5 λεπτά, βλέπεις δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον καθένα και λες, όπα, θα περάσουμε ωραία απόψε. Ναι. Τελικά δεν ήταν και τόσο χορταστικό ντέρμπι. Νομίζω δεν απέχει πολύ, όχι ως θέαμα, ως λογική του μάτς, αλλά ως αποτέλεσμα, ότι τα κίνητρα ήταν αυτά που λειτουργήσαν και στα δύο ντέρμπι. Δηλαδή αυτοί που κυκλώτησαν, αυτοί που θέλαν οπωσδήποτε βαθμούς, αυτοί που ψάχνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτοί και τα πήραν. Α. Ναι. Οι άλλοι δηλαδή, ΠΑΟ και Ολυμπιακός, δεν τα θεωρούσαν σημαντικά τα παιχνίδια αυτά? Όχι, μα δεν τα θεωρούσαν. Γιατί αλλά... έχουν το κύπελο, είναι την άλλο... μεγάλη πέντε. Είναι άλλο να σκέφτεσαι, ειδικά ο Παναθηναϊκός που ήξερε και την νίκη του Άρη, κατά τα ψέματα ήξερε ότι ναι, εδώ αν δεν κερδίσει χθες, όσον αφορά την Ευρώπη από το πρωτάθλημα, το πράγμα θα δυσκόλευε αδιανόητα, πάρα πολύ. Θα έπρεπε μετά για να βγει η Ευρώπη, σώνει και καλά να πάρει το κύπελο. Γιατί θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός να παίζει με τον Ολυμπιακό ήταν στο μείον 5 από τον Άρη. Ακόμα και αν τον κέρδιζε την επόμενη αγωνιστική στη Λεωφόρο, στο μείον 2 θα ήταν. Οπότε του είχε γίνει η ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Και ο Άρης από την άλλη, μετά την νίκη στο ΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ, γνώριζε ότι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη, τα έχουμε ξαναπεί για τα play-off, ότι δυο νίκες, γιατί 3-4 είναι πολύ δύσκολο να κάνει οποιοδήποτε, δυο νίκες σειρά μπορεί να είναι αυτές που σου κάνουν τη διαφορά. Γνώριζε λοιπόν ότι εδώ με δεύτερη συνεχόμενη νίκη
πια έφερε την κατάσταση στα χέρια του. Και την έχει την κατάσταση στα χέρια του. Και την έχει, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και η ΑΕΚ στα Γιάννενα σήμερα, που για αυτήν είναι πολύ κρίσιμο. Νομίζω ότι αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει σήμερα στα Γιάννενα, πλέον πολύ δύσκολα θα βρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ναι, ναι. Πιστεύω το έχει δεμένο καλά η ΑΕΚ το μάτς σήμερα. Δηλαδή εννοώ αγωνιστικά, δεν λέω κάτι περίεργο. Πρέπει να δει, να τα δώσει όλα, αν θέλει κάτι. Αν θέλει να πάει, ναι, κάτι. Έτσι όπως έγινε το πράγμα με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό να κερδίζουν θέση, ΑΕΚ αν δεν κερδίσει μας και κανένα, όχι ότι δεν γίνεται, γιατί έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί έχω ξαναπεί ότι εδώ οι διαφορές που σχηματίζονται, αν δηλαδή η ΑΕΚ δεν κερδίσει μας και κανένα, θα είναι ή στο μείον 5 αν χάσει, ή στο μείον 4 αν έρθει στο παλί από τον Άρη. Και θα είναι και στο μείον 2 ή μείον 3 από τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Τώρα επειδή κάνεις αυτά τα ωραία, τα μείον 2 και τα μείον 3, ξέρεις, εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής πήγα μια βόλτα μέχρι τον Μπακάλι και λέει, έλα εδώ έχουμε ένα τευτεράκι, λέει, εδώ μεταξύ μας, λέει, να το κάνουμε λίγο ένα κοψεράψε, να πούμε, να μειωθούν λίγο οι βαθμοί και τα λεφτά που χρωστάς. Λέω εγώ τώρα, 11 βαθμοί, το τελειωμένο πρωτάθλημα πριν το ξεκίνημα των playoffs, έτσι, 11 βαθμοί Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ, με ένα παιχνίδι λιγότερο, ξέρω εγώ, πες ότι το κερδίζει ο ΠΑΟΚ, πάει στους 8. Δεν έχανε ο ΠΑΟΚ, κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Για εφικτά πράγματα μιλάω, και όχι να κερδίσει τη Μαρσέγγι, να μου και τη Μίλαν και τη Μάντσεστερ, του Σίτι. Λοιπόν, πάει στους 8 με τον Ολυμπιακό. Το μάτς μεταξύ του, αυτό που αναβλήθηκε. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό, πήγε στους 5. Κέρδισε τον Άρη χθες, πήγε στους 2. Έχεις και τον Ολυμπιακό μετά ένα ακόμη μάτς, να πούμε. Το τελειωμένο πρωτάθλημα. Είδες τι εύκολα που γίνεται. Πατά τις τρίτες με κεφτεδάκια στο φούρνο. Δεν το λέω γιατί το έλεγα για προφορικά, το έχω γράψει κιόλας όταν ξεκίνησαν τα play-off, ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός μας δείχνει ότι δεν αποκλείεται κάποια στιγμή μέσα στα play-off να έχουμε πρωτάθλημα. Αλλά αυτές οι δύο ήττες που έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και τον Άρη δεν μας επέτρεψε να έχουμε... Ξέρεις γιατί τις έκανε αυτές τις ήττες ο ΠΑΟΚ? Γιατί θεωρεί τελειωμένο το πρωτάθλημα, το έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Και δεν θεωρεί σημαντικά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Γι' αυτό. Εντάξει τώρα. Όπως δεν θεωρούσε και το μάτς το μεταξύ τους. Το σημαντικό. Πού έγινε, στην Τούμπα. Ναι. Ισοπαλία. Στην Τούμπα, στην κανονική διάρκεια. Ναι, ναι, εκεί το ακούω, το ακούω 100%. Το λέω και το έχω γράψει και εγώ. Τώρα εδώ, ανάμεσα στα μάτς με την Μαρσέιγ. Δεν είναι εύκολο να του πω, να του προσάψω του Λουτσέσκου ότι okay, δεν τα υπολόγισε σωστά. Δηλαδή έπαιζε την Πέμπτη το βράδυ το μάτι της ιστορίας στο ΠΑΟΚ. Τι να του πεις, ότι γιατί δεν σκέφτηκες ότι μπορεί αν κέρδιζες τον Άρη να ήσουν, να είχες κάποιες λίγες ταλόντες να πάρεις το πρωτάθλημα. Γιατί και πάλι λίγες θα είχε. Γιατί okay, πες του κέρδιζε χθες και μείωνε στους 8. Θα έπρεπε να κερδίσει τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Γινόταν και αυτό 5, μάλλον θα πρέπει να το κερδίσει στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Είδαξε, για μένα δύο θα πήγαινε. Το κακό ξεκίνησε για μένα και το είχα αναφέρει και τότε, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί είχα εκνευριστεί. Λόγω της χαλαρότητας στο παιχνίδι της Τούμπας στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, εκείνο στην κανονική περίοδο. Εκείνο. Δηλαδή να πήγαινε να χαλαρότητα. Θα έλεγα ότι εκεί έκανε μια επιλογή και δεν πήρε το ρίσκο να παίξει ρέστα στο τελευταίο. Ακριβώς. Εκεί. 20 λεπτό μισάωρο, γιατί σκέφτηκε ότι για την ψυχολογία της ομάδας το ρίσκο μπορούσε να οδηγήσει και σε ήττα, και για την ψυχολογία της ομάδας ήταν πολύ κακό αποτέλεσμα ήττα, και δεν πήρε ρίσκο νίκη ή τίποτα. Οκ, okay, και μετά ανάμεσα στα... Μάλιστα θυμάμαι τότε θα μείωνε στους 6, έτσι δεν είναι? Στους 9 πήγε ο Ολυμπιακός όταν πήγε στην Τούμπα. Και έμεινε στους 9 η διαφορά. Mm-hmm. Ναι. Ναι, ναι, το θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ καλά. Όλοι θεωρούν ότι τελειωμένο το όπως τα play-offs, τελείωσε. Τα τζάμπα παίζουμε, εντάξει, θα κάνει δύο νίκες ο Ολυμπιακός και θα πάρει το πρωτάθλημα. Από πού, ρε φίλε. Από πού. Ο χειρότερος Ολυμπιακός των τελευταίων χρόνων. Ναι, τα play-offs δεν είναι μια διαδικασία. Όσο καλή και να είναι κάποια ομάδα, όσο καλά και να μπει στα play-offs, είναι τέτοια η δομή τους και η μορφή τους με τα συνεχόμενα derby, που είναι αδύνατο να κάνει σερή οποιαδήποτε ομάδα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πόσα ντέρμπι στη σειρά μπορείς να πάρει κάποιος, όσο καλά και να είναι, όταν μιλάμε για 8 στα 10 παιχνίδια να είναι ντέρμπι μέσα έξω.
Είναι αδιανόητο να κάνει σερί. Θα μου πεις με την ίδια λογική, σκεφτόμουν και πάω ότι και εγώ πώς θα κάνω σερί για να καλύψω απόσταση. Ναι, αλλά αν η απόσταση είναι 6, όπως θα ήταν αν είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, πια εκεί δεν μιλάμε για κάτι που δεν γίνεται, ούτε μιλάμε για μια ομάδα που θα έπρεπε να πάρει 30 βαθμούς στα play-off, γιατί η άλλη θα έπαιρνε 24. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα στα play-off ισοπαλία με τα Γιάννενα. Ήταν από τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε τώρα για τις 4 πρώτες αγωνιστικές, να δούμε δηλαδή πόσους βαθμούς έχει χάσει ήδη. Ισοπαλία με την ΑΕΚ και μόνο μία νίκη στην Περμιέρα με τον Άρη. Σωστά? Ναι. Σωστά. Δηλαδή έχει χάσει 2, 4 και 3, 7 από τους πιθανούς 12. Ήδη στις πρώτες 4 αγωνιστικές ο Ολυμπιακός έχει χάσει 7 από τους πιθανούς 12 που μπορούσε να πάρει. Ναι. Και πώς θα χάσει ακόμα? Και πώς θα χάσει ακόμα? Έτσι είναι. Λοιπόν, στο Βικελίδης, τι παιχνίδι... Να σου πω την αλήθεια, το είδα στο Fast Forward για να μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα. Ναι. Προφανέστατα δεν το είδα live, όμως δεν έχω απορία για το πώς εξελίχθηκε. Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Άρης θα είναι καλύτερος. Πάλι ο Άρης πρέπει να προβληματιστεί γιατί δεν το τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο, στο φινάλι του. Mm-hmm. Ενώ να το κάνει εκεί 2-0. Δεν αφήνεις τέτοια ντέρμπι τη στιγμή που έχεις το momentum, τη στιγμή που έχεις βγει το πρώτο γκολ, τη στιγμή που ο αντίπαλος είναι εντελώς ψάχνει τα πατήματά του. Αν μπορείς να το τελειώσεις, δεν τα αφήνεις σε εκκρεμότητα. Έχω την αίσθηση, έτσι όπως το είδα στο replay, ότι αν το έβλεπα live, στο τέλος του ημιχρόνου, όταν τελείωνε το ημίχρονο, θα έλεγα ότι ο Άρης μπορεί να την πατήσει, αφού δεν το έκανε 2-0. Ναι, σαν, ναι, για εκεί πήγαινε. Εν τέλει δεν την πάτησε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτόν, γιατί έδειξε μια ανθεκτικότητα και μια αντοχή στο αποτέλεσμα. Δεν την πάτησε παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ και με 10 παίχτες στο τέλος του μάτς, επειδή τέτοια είναι η ψυχολογία του, τέτοια είναι η μενταλιτέ του, το ψάξε τον γκολ. Και αυτό είναι το credit που παίρνει ο ΠΑΟΚ από αυτό το μάτς. Ότι ούτε το εγκατέλειψε, ούτε το παράτησε, ούτε το γεγονός ότι έμεινε με 10 παίχτες, πώς να το πω, τον έκαναν να ρίξουν λες και πετσέτα, ίσα ίσα. Αλλά ο Άρης αποδείχθηκε ανθεκτικός, okay, προφανώς βοήθησε πάρα πολύ ότι έπαιζε και στην έδρα του και αυτό του έδωσε μια όρμη και μια καλή ψυχολογία για να διατηρήσει αυτό το 1-0. Αλλά το λέω επειδή ο Άρης την έχει ξαναπατήσει πολλές φορές έτσι, με την, πώς να το πω, την ικανότητά του να σκοράρει εύκολα και να τελειώσει εύκολα τα μάτς. Αυτό εδώ ήταν ένα μάθημα που δεν του κόστησε, αλλά που μπορεί στο επόμενο αντίστοιχο παιχνίδι να του κοστίσει πάρα πολύ. Το λέω γιατί δεν βγήκε ο Άρης Ευρώπη χθες, έχει πολύ δρόμο το πράγμα. Σήμερα θα ξέρουμε, μόλις τελειώσει το μάτς, θα γίνει ένα πόσο φαβορί είναι. Γιατί ξαναλέω για τον Άρη, το έχω πει και άλλες φορές, ο αντίπαλος το μεγάλος είναι η ΑΕΚ. Υπό ποια έννοια είναι η ΑΕΚ? Υπό την έννοια ότι η ΑΕΚ δεν έχει κύπελο, δεν το έχει δίπορτο. Αν την περάσει την ΑΕΚ στη βαθμολογία των play-off ο Άρης, βγήκε Ευρώπη, τέλος. Αν δεν περάσει την ΑΕΚ και περάσει τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να περιμένει να δει αν ο Παναθηναϊκός θα πάρει το κύπελο ή όχι, mm-hmm, για να παίξει Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα στην πραγματικότητα ο μεγάλος αντίπαλος, ο στόχος του Άρη είναι να μείνει πάνω από την ΑΕΚ. Αν μείνει πάνω από την ΑΕΚ είναι και στην Ευρώπη. Ό,τι και αν συμβεί στο κύπελο, ό,τι και αν κάνει ο Παναθηναϊκός. Διαφορετικού είδους εισιτήρια δεν υπάρχουν. Είτε βγεις τρίτος είτε βγεις τέταρτος. Το ίδιο εισιτήριο παίρνεις για το Europa Conference League. Άρα στην πραγματικότητα ο Άρης παίζει ένα πρωτάθλημα για να περάσει την ΑΕΚ, όπως και η ΑΕΚ παίζει ένα πρωτάθλημα για να περάσει τον Άρη. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι στο συν 5. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ στα Γιάννενα για να ξέρουμε πόσο φαβορεί είναι ο Άρης, λίγο, μικρό ή μεγάλο. Προφανέστατα αν δεν κερδίσει η ΑΕΚ, τότε ο Άρης είναι μεγάλο φαβορεί. Θυμίζω ότι την ΑΕΚ την έχει στο κλάν της Βικελίδης.
αν σήμερα τελειώσει το μάτς στα Γιάννενα και ο Άρης είναι από την ΑΕΚ 4 ή 5 βαθμούς μπροστά, τότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα του φτάνει μια νίκη στο κλειάνες Βικελίγετης κοντά στην ΑΕΚ για να σφραγίσει στήριο, γιατί στα υπόλοιπα μάτς η ΑΕΚ είναι αδύνατο να καλύψει μια απόσταση που θα έχει γίνει 7 ή 8 βαθμοί του Άρη από την ΑΕΚ, δεν καλύπτεται στα play-off. Αν η ΑΕΚ σήμερα κερδίσει στα Γιάννενα και η απόσταση μεταξύ τους είναι στους 2, είναι προφανές ότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας σε σχέση με το ποιοι θα είναι οι δύο που θα πάρουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Το ότι το έχει φτάσει εδώ ο Άρης ασφαλώς είναι μεγάλη επιτυχία. Και είναι επιτυχία και σε σχέση με τον καινούριο του προπονητή. Δεν λέω ότι έχει αλλάξει πράγματα. Δεν λέω ότι έχει μεταμορφώσει αγωνιστικά τον Άρη. Όχι, τίποτα αυτά δεν έχουν συμβεί. Όμως τον έχει κάνει να πιστεύει περισσότερο στον εαυτό του. Τον έχει κάνει περισσότερο αποτελεσματικό, που είναι πολύ σημαντικό στα play-off. Και του έχει δώσει αυτή την νοοτροπία που είχε και στην περσινή σεζόν. Ότι παίζει τα μάτς έχοντας την αίσθηση ότι είναι στο χέρι του και ότι εξαρτώνται από αυτόν και από την δική του απόδοση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι, θα έλεγα, γνώρισμα των μεγάλων ομάδων. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, επίσης έχει δημιουργηθεί η αίσθηση, το λέω αυτό για τους κραδασμούς που μπορεί να έχει μια ομάδα πάντα, έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ο Άρης θα βγει Ευρώπη. Και αν δεν βγει πια, εδώ που φτάσαμε, θα είναι αποτυχία. Λέω δεν είναι έτσι, δεν πρέπει να κοιτάς τα πράγματα τη δεδομένη χρονική στιγμή που σε βολεύουν, αλλά πρέπει να τα κοιτάς όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Όταν ξεκίνησε να κάτσει ο Μπρούγκος στον πάγκο, λοιπόν, ο Άρης έμοιαζε πολύ δύσκολο να βγει στην Ευρώπη. Έτσι πρέπει να το κρίνουμε. Και άρα, όταν αν βγει, θα είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα. Αν δεν βγει, εδώ θα είμαστε για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο την έχασε την ευκαιρία ή τον τρόπο με τον οποίο δεν μπόρεσε να καλύψει αυτό το handicap, γιατί με handicap ξεκίνησε ο Άρης να κυνηγάει το ευρωπαϊκό εισιτήριο όταν κάθισε στον πάγκο του ο Μπρούγκος. Και το Σάββατο η Manchester City δεν ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ για αυτό το παιχνίδι. Και έτρωγε 3 στο ημίχρονο από τη Liverpool. Τώρα αυτό εδώ ήταν από τα πιο παράξενα μάτς που έχω δει. Βλέπει κανείς το 3-2 και αν δεν έχει δει το μάτς λέει πω τι χαμός θα έγινε. Η αλήθεια δεν έγινε χαμός. Η Λίβερπουλ έφτασε στο πρώτο ημίχρονο στο 3-0 χωρίς να κάνει πολλά πράγματα. Για την ακρίβεια έκανε για Λίβερπουλ λίγα πράγματα. Βοήθησε πάρα πολύ η City να φτάσει η Λίβερπουλ στο 3-0. Αν δεν κάνει στα στιγμιότυπα του πρώτου ημίχρονου, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, η Λίβερπουλ δεν έχει άλλη ευκαιρία. Σοβαρή. Έχει τρεις ευκαιρίες, ούτε καν τρεις ευκαιρίες. Έχει μια μισή ευκαιρία, 3 γκολ. Γιατί το ένα είναι δώρο τώρα το φύλακα τη City και το άλλο είναι ένα corner που όλα στη φάση πέφτει στη Σίτη και όταν το φύλακα και η αμυντική τα κάνουν λάθος. Και φτάνει πολύ εύκολα λοιπόν, πολύ άκοπα, πολύ ανέξοδα σε αυτό το 3-0. Και λες, οκ, είναι τέτοια η ψυχολογία της Manchester City, μάλιστα το 3-0 γίνεται στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, που δεν παίζει να γυρίσει αυτό το μάτς. Μάλλον το ίδιο σκέφτεται εκεί η Liverpool και χωρίς να κάνει πολλά η City στο δεύτερο ημιχρόνο, κάνοντας τα απολύτως απαραίτητα, απλώς συνήλθε, όχι ότι έπαιξε καλά, φτάνει και στο 3-1 και φτάνει έστω και αργά και στο 3-2 και ζούμε ένα θρίλερ 5-6 λεπτών που λίγο έλειψε, εκεί πραγματικά το μάτς έγινε ροντέο. Σε ένα μάτς που ήρθε 3-2, οι πιο μεγάλες ευκαιρίες, και το 3-2 έχει γίνει στο 90, οι πιο μεγάλες ευκαιρίες του μάτς είναι μετά το 3-2. Mm. Όπου έχει δύο τέτοιες μεγάλες και η City και έχει μια τέτοια μεγάλη και η Liverpool στις καθυστερήσεις. Τώρα επειδή έχει χρησιμοποιήσει αρκετούς εντός εισαγωγικών αναπληρωματικούς ή τέλος πάντων διαφορετικούς ποδοσφαιριστές στο Pep Guardiola από αυτούς που χρησιμοποίησε στα δύο προηγούμενα μάτς, εγώ λέω ότι ως ένα βαθμό είναι λογικό. Θυμίζω ότι η City έχει παίξει Κυριακή με τη Liverpool για το πρωτάθλημα. Απολύτως απαιτητικό μάτς με τρομερό ρυθμό που έχουν διαλυθεί οι ποδοσφαιριστές.
Τετάρτη βράδυ στη Μαδρίτη κοντά στην Ατλέτικο σε μάτς πόλεμο, που επίσης το παίζει στα κόκκινα και στο όριό του μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, γιατί αν δεχτεί ένα γκολ δεν περνάει και μένει τελικά στο 0-0. Και καλείται Σάββατο, δηλαδή την έκτη μέρα, να παίξει δεύτερο μάτς με την Λίβερπουλ. Και το τονίζω αυτό γιατί η Λίβερπουλ ενδιάμεσα στη ρεβάνση με την Μπενφίκα παίζει με τους αναπληρωματικούς την Τετάρτη. Δεν είναι εύκολο να το παίξει, να παίξει τρία συνεχόμενα μάτς τέτοιου ρυθμού, τέτοια ένταση σε έξι μέρες με τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Ναι, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο προσεκτικό στο rotation, υπό την έννοια ότι άλλαξε και τον τερματοφύλακα. Θα μπορούσε να μην το αλλάξει. Αυτό το παλικάρι... Αλλά πήγε με τη λογική ότι. Α, πού το πήρε αυτό το τερματοφύλακα, η Manchester City? Τον έχει καιρό, μωρέ. Τον έχει καιρό. Απλώς παίζει ελάχιστα. Παίζει στα κύπελα. Στα κύπελα. Βασικά. Δεν τον βάζει ούτε στο πρωτάθλημα ούτε στο Champions League. Παίζει στο κύπελο και στο League Cup. Ο Ματαντά. Μέχρι τώρα η City δεν είχε παίξει. Ο Ματαντά τη City είναι δηλαδή. Παίζει μόνο στο κύπελο. Ναι. Μέχρι τώρα δεν είχε παίξει καλά σοβαρό μάτς. Τώρα του έκατσε και πολύ σκηνή βραδιά και τον έμαθε όλο ο κόσμος ότι νομίζοντας ότι είναι τίποτα κάποιος καινούριος. Όχι, είναι 2-3 χρόνια στην City. Και τον έβαλε γιατί φέτος έπαιζε όλα τα κύπελα και θεωρεί ότι το αναπληρωματικό πρέπει να του δίνει και κάποιο μάτς. Δηλαδή, okay, δεν το βάζω το πρωτάθλημα, δεν το βάζω το Champions League, κάπου να τον βάλω. Διαφορετικά, αν τον χρειαστώ επειδή θα τραυματιστεί ο βασικός, δεν θα έχει καθόλου παιχνίδι στην πόδια του. Έτσι. Σε έναν ημιτελικό μπορούσε και να μην τον βάλει, αλλά σκεφτόταν ότι δεν ήταν fair από την πλευρά του να το κάνει. Όπως θα μπορούσε να ξεκουράσει τον έναν από τους δύο στόπερ του. Όχι για τους δύο, και τον Δίας και τον Λαπόρτ. Κατά τα άλλα, τώρα να μιλήσουμε για πολλούς αναπληρωματικούς, είναι η στιγμή που τους κάνει αναπληρωματικούς. Δεν θέλω να πω, θα μπορούσε να έχουν παίξει με τον Αθλητικό Γκρίλης, φετινή μεταγραφή 100 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει παίξει πάρα πολλά μάτς σε ζώνη βασικός. Ο Στέρλινγκ, που επίσης έχει παίξει πάρα πολλά μάτς βασικός, αλλά δεν έπαιξε με τον Αθλητικό και έπαιξε με τη Λίβερπουλ στον ημιτελικό. Καλά, για το Φόντεν δεν το συζητάω. Θέλω να πω, αν εξαιρέσεις τον τερματοφύλακα, τους δύο στόπερ και τον Φερναντίνιο, που έπαιξε αυτός και όχι ο Ρόντριο, ο αμυντικός χαφ, που παίζουν λίγο αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι υπόλοιποι είναι ποδοσφαιριστές του σκληρού rotation που θα μπορούσαν σε οποιοδήποτε μάτς να είναι βασικοί. Μάλιστα. Ωραία. Δεν νομίζω ότι δεν το ήθελε δηλαδή. Ωραία. Τα υπόλοιπα αύριο, κύριε Τσόχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.